Καλησπέριζομαι κι εμείς. Ο καθένας πρέπει να πει δύο λόγια. Έπεσε ο πλήρως σε μένα. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο για τον Νίκο Ντομανιά πέρα από το να ξομπιάζεις, να ξομπιάζεις, να λες. Και τέλος δεν έχουν αυτά. Δικαίως πήρε τον τίτλο Άρχοντας, Αηδόνη και όλα αυτά. Το ταξίδι μας από το Ηράκλειο στο Ρέθμνο, πάντα με τον Μιχάλη, για να συναντήσουμε τον Μανιά, ήταν χαρά, ήταν παιχνίδι. Γράψαμε ένα δίσκο τα τέλη τη δεκαετία του 80 προς 90, αφιέρωμα στον έρωτα, που θα παίξουμε δύο τραγούδια. Και συμμετέχει και στο τελευταίο μας δίσκο, που έχει τίτλο «Δεν έχει αγάπη σύνορα», με αρκετές σημαντικές συμμετοχές μέσα. Ο Νίκος ο Μανιάς για μας ήταν κάτι σαν πατέρας μας. Το μόνο που μπορούμε να θυμηθούμε ήταν οι ωραίες παρέες που κάναμε στην Αθήνα στο στούντιο. Νίκο, θυμάσαι στη Βασιλεία σου που ερχόσασταν και η Δήμητρα είχε κάνει, η μάνα σου, ένα τζικάλι φάει και ερχόσασταν ένα μήνα και γράφαμε. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Ένα τραγούδι από αυτά, από αυτή την περίοδο θα παίξουμε, που υπογράφει στιχουργικά η μεγάλη κυρία του στίχου, η Δέσποινα Σπαντιλάκη. Thank you.
του Σεβδάσου. Του Σεβδάσου αν φέρεις τα χνιόνεμος καμιά φορά κοντά σου φανεί καμιά μεγάλη στη φλόγα του Σεβδάσου. Αυτό το λίγο με την ιδιότητα του τραγουδοποιού, όχι του τραγουδιστή, γιατί εμείς δεν τραγουδάμε. Απλά ήθελα να καταθέσουμε κι εμείς ένα κομματάκι ψυχή απόψε στη μνήμη του Νίκου, σε αυτή τη γιορτή, γιατί είναι γιορτή. Γιατί ο άνθρωπος ζει από το αποτύπωμά του και το αποτύπωμα του Νίκου ήταν πολύ μεγάλο. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά να τον θυμούμαστε, γιατί θα τον θυμούμαστε.